Τι έγινε, βρε αγάπη μου, πάλι και με κουβάλισες εδώ. Τηλέφωνα δεν έχουμε. Θέλω να σου το πω από κοντά. Είναι πολύ σοβαρό. Ωραία, λέγε. Η Ντέζη τα έχει με τον Χρήστο. Και? Τι και, παιδάκι μου, δεν σου κάνει καμία εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση που δεν την έχει πέσει ακόμη σε μένα. Στα όρια της παρεξήγησης είμαι. Θα το πάρω και προσωπικά στο τέλος. Η Νόρα είναι σε υστερία, Νικόλα. Θα κάνει τίποτα και θα τρέχουμε. Πρέπει να την προλάβουμε. Να σου πω άσχετο τώρα. Αυτό με τις 26 Φεβρουαρίου, τι είναι? Το τάμα του Λουκά στον Άγιο Πατάπιο. Σοβαρά τώρα? Τι λες, μωρέ Νικόλα, τα γενέθλια της Νόρας είναι ακόμη, να το μάθεις. Και άλλη έχει λυσάξει να παντρευτεί εκείνη τη μέρα. Ο Λουκάς προσπαθεί να το σώσει και γίνεται το μαλευράσε. Να δω πού θα πρωτοπάμε στις 26 Φεβρουαρίου. Στο γάμο ή στο γενέθλιο. Χίλια κομμάτια θα γίνουμε πάλι. Το θέμα, Νικόλα μου, είναι να μην γίνει αυτός ο γάμος. Δεν είναι στο χέρι μας, Δαφνούλα μου. Τι να κάνουμε? Εσύ το λες αυτό, Νικόλα μου. Εσύ, ο πιο έξυπνος της παρέας. Εντάξει. Εγώ ό,τι είμαι, είμαι. Δεν είμαι όμως και κανένας μάγος. Και τι θα κάνουμε, Νικόλα, θα αφήσουμε τον Λουκά στη μοίρα του? Αλλά τι προτείνεις? Να πάω να τρομπάρω την Ντέζη με τίποτα ηρεμιστικές ενέσεις, να τη ρίξω στο κρεβάτι για καμιά εβδομάδα? Αλλά να μου πεις και μια εβδομάδα τι να σου κάνει? Ξέρεις τι θα κάνω? Θα βάλω το Μάνο να την πετάξει σε κανένα χαντάκι. Μπράβο, βρε Νικόλα, ώρα για πλάκα είναι τώρα. Να σου πω και το άλλο. Θα πάω να τη συμπέσω. Πάω να τη πω, παράτα τα όλα και πάμε να φύγουμε μαζί. Ξεκίνα να τρέχει. Γιατί είσαι αρνητική? Θα πάρουμε και τον Άρη μαζί. Θα κάνουμε και ένα δικό μας, έτσι για να τη δέσω. Και ο Λουκάς θα χαρεί τον έρωτά του με την ώρα. Αυτό ήτανε. Μα γιατί ρε μωρό μου, εδώ μιλάμε για το απόλυτα σατανικό σχέδιο. Δαφνή, άσε κάτω το ψαλίδι. Τι κάνεις εκεί τώρα, θα σκοτώσεις το πιέξιμο της παρέας? Ο πιο βλάκας είσαι. Έλα τώρα μωρό μου, άσε τα ψαλίδια και αυτά τα σχέδια. Έλα, σε παρακαλώ. Θα πας να βρεις την ώρα και θα σταθείς δίπλα της τώρα που σε χρειάζεται. Γιατί αυτός ο γάμος θα γίνει. Άντε ρε κορίτσι μου, πού είσαι? Έχει φάει τον κόσμο ο Μίτσος να σε ψάχνει. Θέλω να σου δώσει ένα γιουκαλίλι. Σε μας ρε Λουκά, όρεξη που την έχεις. Όπα, τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Ακόμα. Ναι, αλλά ο άλλος βράζει το ζουμί του. Εγώ πάντως το χρέος μου προς εσένα το έκανα, σε κάλυψα. Του είπα ότι τον αποφεύγεις για να τον κάνεις να σου λείψει. Μια ιδέα μου λείπει. Ένα σχέδιο για να γλιτώσουμε το γάμο μου λείπει, αλλά... Θες να πάω να κρεμαστώ από κάνα πολυέλαιο, θα μ' αντέξει. Αν σου αρέσει η ιδέα του κρεμασμένου, σου έχω μια λύση. Πες ότι είσαι ήδη παντρεμένος. Μαζί μου, ας πούμε. Άσε ρε Νόρα, και τους δυο μαζί αποκλείται να μας κρατήσει ο πολυέλαιος. Πες ότι βγάζουμε διαζύγιο, ρε παιδάκι μου, μέχρι να το βγάλουμε, θα αργήσει. Θα βαρεθεί αυτή, θα φύγει με κανέναν άλλον. Πού τέτοια τύχη. Αυτή το γάμο θα τον κάνει που να χτυπιόμαστε εμείς. Δηλαδή είναι τελειωτικό. Θα παντρευτείς την ημέρα των γενεθλίων μου. Θα σου φέρω την τούρτα στη μούρη, κακομοίρη. Θα σου βάλω και το κεράκι για κέρατο και θα σε σβήσω. Έλα ρε Νόρα, λες και έχω εγώ εναλλακτικές, αφού με έχεις το χέρι. Εγώ όμως δεν τα παρατάω τόσο εύκολα. Το ξέρεις. Δεν φεύγω από το τερέν. Πάμε ρε, να παντρευτούμε στο Δημαρχείο. Προλαβαίνουμε, πάμε. Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Δεν θα δει τις ημερομηνίες. Θα με πάρει και θα με σηκώσει. Άσε που θα μας φάει γραφειοκρατία με το διαζύγιο. Κρίμα δεν να σε καταστήσω ζωντοχείρα για μια μέρα γάμου. Σκέψου κάτι άλλο. Πήγαινε με το Μίτσο, ρε Νόρα. Είναι κρίμα. Θα το χάσει και είναι καλό παιδί. Ξέρει να αλλάζει και ντουί. Άσε με εμένα, εντάξει. Άσε με. Μετά το γάμο σου. Θα δω τι θα κάνω. Αλλά μέχρι τότε, εγώ θα παλεύω, Λουκά. Θα παλεύω γιατί δεν θέλω να ζω μετανιώνοντας ότι δεν πάλεψα για σένα. Σαν φίλη σου, λέω. Χαίρετε. Ευτυχώς σας βρήκα. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Είμαι η Κωνσταντίνα, η φίλη της Ντέζης. Α, ναι, που είχατε καταθέσει και στο δικαστήριο. Ναι, είμαστε φίλες. Γι' αυτό πήρα το θάρρος να έρθω σε εσάς. Και χίλια συγγνώμη που ανακατεύομαι. Παρακαλώ, τι σημαίνει? Το καλό της θέλω μόνο. Και νομίζω ότι μόνο με εσάς θα βρει τη χαρά και την ηρεμία που της αξίζουν. Καλώς είναι σας. Μην την αφήσετε να φύγει. Να πάει πού?
Στη Θεσσαλονίκη. Φεύγει τώρα, δεν το ξέρετε? Τι? Δεν ξέρω αν την προλαβαίνετε. Πριν από λίγο με πήρε και εμένα για να με αποχαιρετήσει. Πάμε, σας παρακαλώ. Ναι. Πάμε μαζί. Ας τα πράγματα, πάμε μέσα να μιλήσουμε. Καμία περίπτωση. Εγώ εκεί μέσα δεν ξαναγυρίζω. Και πες την ώρα συγχαρητήρια, κέρδισε, εγώ φεύγω. Τι σχέση έχει η ώρα, κορίτσι μου, πάλι? Α, δεν ξέρεις. Σε παρακαλώ, πάμε στο σπίτι να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Ποιος σε ειδοποίησε εσένα? Ένα βουλάκι, έλα, πάμε μέσα. Έλα, πάμε, σε παρακαλώ. Μόλις φύγεις θα φύγω κι εγώ. Δεν μπορείς να με κρατήσεις δεμένη εδώ μέσα. Γιατί να φύγεις, κορίτσι μου, εξήγησέ μου, γιατί? Την ιστορία μου την ξέρεις. Δεν σου είπα εγώ ποτέ ότι είμαι Αγγελούδη. Έχω περάσει πολλά για να φτάσω εδώ και έχω κάνει πολλά. Σου ζήτησα εγώ το λόγο. Εσύ όχι. Για μένα όμως είναι πολύ σημαντικό να με δεχτεί ο κύκλος σου. Ξέρω ότι στερώ σε πολλά. Γι' αυτό ζητάω συνέχεια την επιβεβαίωση από όλους σας. Θέλω κι εγώ να νιώθω ότι ανοίγω κάπου. Αυτό πρέπει να το δουλέψεις κι εσύ, Μαργαρίτα. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Εγώ πώς να το δουλέψω, Λουκά μου, όταν έχω μία Νόρα να ξεθάβει φωτογραφίες και να με απειλεί? Τι έκανε? Τι έκανε? Βρήκε μια φωτογραφία που έχω με τον Χρήστο και μου την κόλλησε στη μούρη. Τώρα κι εσύ τι δουλειά έχεις με τον Χρήστο? Τώρα δεν έχω καμία. Παλιά είχαμε, παλιά μια ιστορία. Τον είχα γνωρίσει σε ένα μαγαζί που τραγουδούσα και τέλος πάντων, η ιστορία αυτή έχει τελειώσει προπολού. Η Νόρα μόνο τη θυμάται και θέλει να τη βγάλει και στη φόρα, μάλιστα. Έτσι σου είπε. Εντύπωση σου κάνει? Αυτή έχει βάλει στόχο να με καταστρέψει. Θέλει να με ξεφτυλίσει τελείως. Και άμα ψάξει στο παρελθόν μου, θα βρει πολλές αφορμές. Θα βρει πολλά. Εγώ βλέπεις δεν μεγάλωσα πριγκιπικά, όπως εσείς. Εντάξει, θα τις μιλήσω εγώ. Λουκά μου, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Θέλω να πάρω το παιδί για να σηκωθώ να φύγω. Δεν μπορώ να ζω Μαργαρίτα, με το φόβο της Νόρας. Σε παρακαλώ πολύ, μείνε εδώ πέρα και άσε με το χειριστώ εγώ όπως ξέρω. Η ιστορία αυτή θα τελειώσει εδώ, μια για πάντα. Μαραϊκού. Γεια. Τι συμβαίνει? Συγγνώμη που έρχομαι έτσι, αλλά χρειάζομαι βοήθεια. Κυρίως από σένα, Στεφανέ. Πες μου, τι έγινε, έλα, πέρασε. Ευχαριστώ. Πρόκειται για τον Λουκά. Η Εύα ξέρει τον Λουκά, ξέρει την ιστορία και καταλαβαίνει τι περνάει. Ναι, και εγώ πρέπει να σου πω ότι το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά πώς μπορώ να το βοηθήσω? Ορίστε. Ιντάς με τον Χριστό. Στεφανέ, εσύ έχεις στενή συνεργασία με τον Χρήστο εδώ και χρόνια, από ό,τι έχω καταλάβει. Πες μου, σε παρακαλώ, πού έχει μπλέξει την Ντέζη? Τι σχέση έχουν αυτοί? Συγγνώμη, αυτές οι φωτογραφίες πού τις βρήκες? Ο Μάνος. Ο Μάνος τις έδωσε. Μάλιστα. Έτσι εξηγούνται όλα.